Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για τη μηδενική απορρόφηση στα έργα δασοπροστασίας ασκεί με ανακοίνωσή του ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Επίγουσα προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσαν ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΛΑΟΣ, πρέσβης κ. Γεωργίου και ο κ. Αϊβαλιώτης, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος στη Β' Αθηνών, αναφορικά με τα διαρρεύσαντα από την Κομισιόν στοιχεία σχετικά με τη μηδενική απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων για την δασοπροστασία στην Ελλάδα. Οι κύριοι Γεωργίου και Αϊβαλιώτης καταγγέλουν στους 31 ευρωβουλευτές της παραπάνω επιτροπής ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που έχουν όλα αυτά τα χρόνια την ευθύνη απορρόφησης πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτα τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό της Ελλάδας με αποτέλεσμα να μην έχουν εκτελεστεί επίγοντα έργα δασοπροστασίας. Η προσφυγή τους αναφέρει ως εξής. Η Ελλάδα υπέστη πρόσφατα μια τεράστια οικολογική καταστροφή με πυρκαγιές οι οποίες στήχησαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και γεωργικών καλλιεργειών, προξένησαν τεράστιες ζημιές σε δεκάδες χωριά και διέλυσαν την οικονομία των περιοχών οι οποίες επλήγησαν. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα σπίτια και την περιουσία τους. Η οικονομία υπέστη καθοριστική βλάβη και το ελληνικό κράτος απέδειξε τις ελλείψεις του και την πλήρη ανετοιμότητά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία μόλις στιγμή σώθηκε η αρχαία Ολυμπία, ενώ αντιθέτως κάει και το παρακείμενο Κρόνιο Άλσος και οι φλόγες έφτασαν ακόμη και στο Μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκατομμύρια ευρώ λιμνάζουν επί 7 ολόκληρα χρόνια από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής για την προστασία των ελληνικών δασών, ενώ για έργα δασοπροστασίας που χρηματοδοτεί το ίδιο Ταμείο στην Ελλάδα η απορρόφηση είναι απολύτως μηδενική. Για έργα πρόληψης και προστασίας των δασών από πυρκαγιές, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν δεσμευτεί για την Ελλάδα ήταν 24 εκατομμύρια ευρώ και παρέμεναν αδιάθετα.